ελληνικής οικογένειας, να καλημερίσουμε τον κύριο Τσάπα, προϊστάμενο στον τομέα επιδόματος τέκνου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι online αιτήσεις από τις 4 Οκτωβρίου. Σας παρακαλώ, βάλτε μας μέσα στο κλίμα, πείτε μας τι αλλάζει, τι πρέπει να ξέρουμε και πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η αίτηση για τα επιδόματα αυτά. Βεβαίως. Η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας και έχει μπει και στις αιτήσεις, στην εξυπηρέτηση των πολιτών από τη δημόσια υπηρεσία. Επομένως, οι αιτητές μπορούν να υποβάλουν τώρα την αίτησή τους για το επίδομα τέκνου ή το επίδομα μονογονιού και ηλεκτρονικά, όχι μόνο σε έντυπη μορφή. Είναι μια διαδικασία απλή, εύκολη, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο από υπολογιστή, από κινητό τηλέφωνο, από τάπλετ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουν εγγραφή στην διαδικτυακή πύλη της Αριάδνης, να ταυτοποιηθούσει και μετά να υποβάλουν την αίτησή του. Θέλω να αναφέρω εδώ, είναι πολύ σημαντικό να μεταφερθεί το μήνυμα στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση όσοι ήδη λαμβάνουν το επίδομα για φέτος ή όσοι ήδη έχουν κάνει αίτηση σε έντυπη μορφή. Είναι μόνο για αιτητές οι οποίοι δεν λαμβάνουν το επίδομα και θέλουν να το αιτηθούσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 για να εξεταστεί η αίτησή τους για να λάβουν το επίδομα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε. Όσοι λαμβάνουν ήδη τα επιδόματα, το ένα ή το άλλο επίδομα, δεν χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία να κάνουν την αίτησή τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα κάνουν αίτηση με ηλεκτρονική όμως πλέον μορφή, σε ηλεκτρονική όμως πλέον μορφή, όσοι θέλουν να αιτηθούν για να ξεκινήσουν να παίρνουν το επίδομα. Και αυτοί οι δικαιούχοι ποιοι είναι? Μπορούν να κάνουν και σε έντυπη μορφή. Τρέχουν και δύο διαδικασίες παράλληλα. Είναι μια περίοδος για να δούμε και εμείς αν υπάρχουν προβλήματα στη μετάβαση από την έντυπη μορφή στη ψηφιακή μορφή. Επομένως, αυτοί που πρέπει να κάνουν αίτηση είναι αυτοί οι οποίοι αποκτήσαν πρόσφατα τέκνο. Δεν είχαν προηγούμενα αίτηση κοντά μας, δεν είχαν προηγούμενα τέκνα για να λαμβάνουν επίδομα και θέλουν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα για το 2021. Για το 2021. Τα κριτήρια είναι μόνο τα οικονομικά κριτήρια, κύριε Τσάπα, ή όχι? Υπάρχουν αρκετά κριτήρια. Το βασικότερο κριτήριο είναι και ένα από τα πιο συχνά κριτήρια που απορρίπτονται αρκετοί. Είναι τα οικονομικά, είναι το εισόδημα της οικογένειας, το εισόδημα το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την αίτηση του τρέχον έτος, είναι το συνολικό ακάθαρτο εισόδημα που είχε η οικογένεια το προηγούμενο έτος. Είναι κάτι που είναι στην νομοθεσία, είναι σημαντικό να το ξέρουν όλοι. Λαμβάνουμε υπόψη πόσα λεφτά έπιασε η οικογένεια, είτε από συντάξεις, είτε από μισθούς, είτε από άλλα επιδόματα, είτε από ενίκεια, το προηγούμενο έτος της αίτησης. Άρα ουσιαστικά όσοι θα κάνουν τώρα την αίτησή τους, εσείς θα δείτε τα οικονομικά, όσα εισέπραταν ουσιαστικά Μάλιστα. Επίσης να αναφέρω ότι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τα εισοδήματα τους που λαμβάνουν εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά τα λαμβάνουμε εμείς αυτόματα, οπότε μειώθηκε η γραφειοκρατία αρκετά με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ένα άλλο κριτήριο που υπάρχει είναι η ακίνητη περιουσία. Ναι. Στη δημοκρατία, επίσης, δεν χρειάζεται οι αιτητές να μας συμπληρώσουν τα ακίνητα που έχουν, γιατί αυτά τα λαμβάνουμε από το χρηματολόγιο. Κύριε Τσάπα, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν μια οικογένεια, η οποία με βάση τα οικονομικά κριτήρια, και ενώ τους μισθούς και όλα τα έσοδα ενδεχομένως σε χρήματα όμως, δεν μπορεί να πάρει το επίδομα, έτσι. Μπορεί να το πάρει το επίδομα. Είναι μέσα σε αυτές τις οικογένειες που είναι δικαιούχοι. Αλλά αυτή η οικογένεια, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει δύο χωράφια ή δύο οικόπεδα που είναι δωρεά ή τα χάρισαν, ας πούμε, ένα συγγενικό τους πρόσωπο.
Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί κιόλας να πάρουν χ για το επίδομα τέκνου επειδή κατέχουν μία περιουσία ή όχι. Η περιουσία στην κατοχή τους είναι μέχρι 1.200.000 ευρώ. Άρα υπάρχει και εκεί ταβάνι, κατάλαβα. Υπάρχει ένα όριο το οποίο περιλαμβάνει την αξία των ακινήτων και τις καταθέσεις ή τις μετοχές που έχει τη στιγμή που υποβάλλει την αίτηση η οικογένεια. Επομένως, αν ξεπερνούν αυτόν τον όριο, το μηχανογραφικό σύστημα αυτομάτως θα τους απορρίψει. Μπορούν όμως να υποβάλουν ένσταση αν έχουν κάποιο σοβαρό λόγο για έναν ακίνητο το οποίο δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα, να εξεταστεί με πιο, αν θέλετε, ανθρώπινα κριτήρια, όχι βάσει νομοθεσίας, και αναλόγως να παρθεί νέα απόφαση είτε για έγκριση είτε για απόρριψη της αίτησης. Κύριε Τσάπα, το επίδομα τέκνου είναι διαφορετικό για κάθε περίπτωση, ενώ το ποσό που δίνεται. Το ποσό αλλάζει ανάλογα με το σύνολο των εισοδημάτων που έχει μια οικογένεια. Δηλαδή, όσο πιο χαμηλόμισθη είναι μια οικογένεια, τόσο πιο ψηλό είναι το επίδομα. Όσο ανεβαίνουν τα εισοδήματα της οικογένειας, κατεβαίνει το επίδομα που λαμβάνουν. Το ίδιο ισχύει και για το επίδομα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Ναι, η διαφορά είναι ότι υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες στις μονογονικές οικογένειες. Μία κατηγορία είναι για μονογονιών, ο οποίος έχει κάτω από 39.000 ευρώ. Το επίδομα είναι 180 ευρώ το μήνα για το κάθε τέκνο. Αν έχει περισσότερες από 39.000 ευρώ μέχρι τις 49.000 ευρώ, τότε μειώνεται κατά 20 ευρώ το επίδομα, γίνεται 160 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Με βάση τα στοιχεία που έχετε και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα επιδόματά μας είναι καλά, είναι χαμηλά, χρήζουν βελτίωσης, είναι υψηλά? Υπάρχουν χώρες οι οποίες είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες οι οποίες δίνουν ελαφρώς λιγότερο επίδομα. Το αναφέρω διότι αν κάποια οικογένεια η οποία ασφαλίζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία και μπορεί να ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε εξετάζουμε με βάση την ασφάλιση που έχουν τα μέλη της οικογένειας και πολύ πιθανόν να δικαιούνται επίδομα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αν είναι οι δύο γονείς, ο ένας εργάζεται στην Κύπρο και άλλος στο εξωτερικό, τότε μπορεί να δίνει και η Κύπρος επίδομα και η άλλη χώρα. Μάλιστα. Και το ποσό αυτό ανάλογα διαιρείται στα δύο. Ναι, τώρα μου στέλνουν μήνυμα μονογονή μόνο με 180 ευρώ, κάποιες χωρίς διατροφή και 400 ευρώ ενίκιο και 900 ευρώ μισθό. Είναι αλήθεια ότι έχει ακριβήνει γενικότερα η ζωή μας, οι μισθοί μας δεν έχουν αλλάξει, όμως κύριε Τσάπα, και είναι αυτό που λέει η τηλεθεάτρια. Δεν μπορώ να τις βρω άδικο. Όταν έχεις να πληρώσεις ένα ενίκιο 400 ευρώ με ένα επίδομα 180 που ουσιαστικά είναι για το παιδί, έτσι, που το παίρνεις το επίδομα. Όχι. Το επίδομα μονογονιού είναι για την οικογένεια. Ναι, είναι για το γονέα. Είναι για το γονέα. Άρα, αν τα βάλω έτσι με μια γρήγορη μαθηματική πράξη, βγαίνουν γύρω στα 580 ευρώ. Μόνο το... συγγνώμη, τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα. Δεν ξέρω αν βλέπετε, αν έχουν... Πότε είναι η τελευταία φορά που έγινε αναθεώρηση του αριθμού του επιδόματος, του ποσού? Έχει γίνει η αναθεώρηση της νομοθεσίας το 2017. Φυσικά στα επιδόματα κάθε χρόνο προστίθεται η αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή, η ΆΤΑ, η οποία είναι ελάχιστη φυσικά. Όμως θέλω να πω κάτι εδώ, διότι έχω προσέξει ότι αρκετοί μονογονείς μας δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν διατροφή. Εάν έχουν κάνει κάποιες ενέργειες και δεν κατέστη δυνατόν να λάβουν διατροφή, είναι διαφορετικό το να μην έχουν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια και να περιμένουν από το κράτος να τους στηρίξει. Τα λεφτά που λαμβάνουν μέσω των επιδομάτων σίγουρα δεν είναι αρκετά. Επομένως, η διατροφή είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το διεκδικήσουν
όπου είναι εφικτό δηλαδή, διότι είναι και αυτό ένα αρκετά σεβαστό ποσό για την είναι, φροντίδα όντως. των τέχνων. Είναι Το όντως. επίδομα μόνο γονιού που δίνουμε εμείς είναι για τον γονέα, ο Ναι. οποίος ζει μόνος του. Δεν συμβιώνει με κάποιον άλλον άτομο, Αντιληπτό. επομένως δεν μοιράζεται τα έξοδα Ναι, ναι. της τα καθημερινά έξοδα. Το θέμα το είναι να μπει στη τέχνου... διαδικασία της, για να μείνουμε λίγο σε αυτό, το θέμα είναι να μπει στη διαδικασία της διατροφής. Αν ένας γονέας ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει τη διατροφή δεν το κάνει, αντιλαμβάνεστε ότι ερχόμαστε σε άλλες καταστάσεις και μπορεί να έχει ναι. και δικηγορικά έξοδα σε αυτή υπάρχουν, την περίπτωση. Δυστυχώς, ναι. Και στο τέλος της μέρας να πεις, μπορεί να πάω σε έναν δικηγόρο να προσπαθήσουμε να κάνουμε και στο το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και να έχω και τα έξοδα του δικηγόρου να τα πληρώσω. Στο τέλος ναι. της μέρας, ενδεχομένως γι' αυτό οι άνθρωποι να λένε ότι δεν κάνουν ενέργειες. Με ρωτάνε πώς εξετάζονται οι οικογένειες οι αλλοδαπών. Η μόνη διαφορά είναι ότι εξετάζουμε τον τρίτο χώρο μιλάμε. Εξετάζονται με βάση τη συνεχή και νόμιμη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης ναι. να ζούσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η μοναδική διαφορά που υπάρχει στην εξέταση της αίτησης. Άρα και τα εισοδηματικά κριτήρια και όλα αυτά είναι τα ίδια. Όλα είναι τα ίδια. Η μόνη διαφορά των ατόμων που έρχονται από τρίτες χώρες είναι να διαμέναν στην Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία 5 χρόνια και φυσικά να είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη διάρκεια που λαμβάνουν το επίδομα. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους Ευρωπαίους, είναι βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού που λέει ότι αν κάποιος ζούσε σε ευρωπαϊκό έδαφος εκτός της χώρας που λαμβάνει το επίδομα, θεωρείται ότι ζούσε τη χώρα που λαμβάνεται επίδομα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι. Το πότε δίνεται, υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος που δίνεται το επίδομα τέκνου και μονογονιακής οικογένειας? Ο μόνος περιορισμός που έχουμε είναι στην αρχή του χρόνου, μέχρι να λάβουμε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα από τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Συνήθως το λαμβάνουμε τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Επομένως, όσοι υποβάλλουν αίτηση από τον Γενάρη μέχρι και τον Απρίλιο, εκείνο το διάστημα δεν θα λάβουν το επίδομα, θα το λάβουν μόλις εξεταστεί η αίτηση τους, αφού λάβουμε τα εισοδήματα που είχαν από τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Άρα, από το Σεπτέμβριο και μετά ουσιαστικά έτσι είναι που δίνεται ή όχι? Όχι, είναι από τον Απρίλιο. Αν συγγνώμη, από τον Απρίλιο. Γενάρη-Φεβράριο θα λάβουμε τα εισοδήματα, θα εξεταστεί η αίτηση τους, θα λάβουμε τα εισοδήματα τον Απρίλιο και θα λάβει το επίδομα του τον Απρίλιο. Αν υποβάλλει κάποιος αίτηση τον Μάη, θα λάβει το επίδομα του. Συνήθως παίρνει 2 μήνες η εξέταση της αίτησης μέχρι να λάβουμε τα στοιχεία από το χρηματολόγιο, από την Κεντρική Τράπεζα. Εντάξει, υπάρχουν βεβαίως και πάρα πολλοί οι οποίοι ήδη είναι μέσα στο σύστημα. Είναι σε αυτούς που δεν περιμένετε τα στοιχεία τους. Αυτοί πότε το λαμβάνουν το επίδομα? Κάθε χρόνο ανανεώνονται τα στοιχεία όλων και οι καταθέσεις και το χρηματολόγιο και τα εισοδήματα, διότι είναι στοιχεία τα οποία αλλάζουν, δεν είναι σταθερά. Ναι, ναι, σωστά. Κάθε φορά που εξετάζεται η αίτηση τους, λαμβάνουμε τα νέα τα στοιχεία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλή εγώ συνέχεια. Σας καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες.